Ο Σύλλογος Αντισφαίρησης Τρίπολης είναι σήμερα στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει το νέο προπονητή για, για το τμήμα πινκ-πονγκ, το Δημήτρη το Στυλιανέση, έναν μεγάλο και σπουδαίο αθλητή με μεγάλες διακρίσεις, ο οποίος δέχτηκε να αναλάβει τη θέση του προπονητή για το τμήμα του πινκ-πονγκ. Θέλω να πω εκ μέρους του λόγου ότι νιώθουμε μεγάλη χαρά που ο Δημήτρης θα είναι ο νέος προπονητής του τμήματος. Έχουμε κάνει μεγάλα σχέδια για το τμήμα του πινκ-πονγκ. Είναι ένα καινούριο ξεκίνημα για μας. Το τμήμα θα λειτουργήσει πλέον σε νέα βάση, πολύ πιο οργανωμένα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε τη νέα χρονιά με τον Δημήτρη το Στυλιανέση και θέλω να τον καλωσορίσω στο Σύλλογο. Ένας προπονητής ο οποίος μας κέρδισε από την πρώτη συνάντηση που είχαμε μαζί του σαν άνθρωπος, αλλά και το βιογραφικό του σαν αθλητής. Νομίζω ότι βάζει τα εχέγγυα για μια πετυχημένη πορεία του Συλλόγου όσον αφορά την εκμάθηση των μελών μας, αλλά και κάποιες αγωνιστικές φιλοδοξίες που μπορούν να έχουν κάποια μέλη του τμήματος. Αυτά τα τμήματα που ήδη λειτουργούν είναι τα τμήματα των μικρών παιδιών, τα οποία μπορεί να μην έχουν μόνο αμιγώς προπόνηση, αλλά μπορεί να έχουν παιχνίδι μαζί με προπόνηση. Τα τμήματα των νέων εφήβων, τα οποία έχουν πέρα από την εκμάθηση και λίγο πιο αγωνιστικούς προσανατολισμούς. Τα τμήματα των ενηλίκων, τα οποία έχουν εκμάθηση της επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Και εκεί όμως υπάρχουν αγωνιστικοί προσανατολισμοί, ανάλογα με την κατηγορία που βρίσκεται ο κάθε ενήλικας. Και το νέο τμήμα που θα δημιουργηθεί είναι το αμιγώς αγωνιστικό τμήμα, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νέους οι οποίοι έχουν μάθει από τα προηγούμενα χρόνια τις τεχνικές του πινκ-πονγκ, αλλά θέλουν να ανεβάσουν επίπεδο όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, αλλά και την τεχνική τους να την τελειοποιήσουν ώστε να μπορούν να παίρνουν μέρος σε πανελλήνια ή περιφερειακά πρωταθλήματα. Έχει γίνει μια κίνηση που μπορεί να εξυπηρετήσει αρκετό κόσμο σε οποιαδήποτε ηλικία, και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή πιστεύω με τους προπονητές είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όταν κάποιος είναι γνώστης πάνω στο αντικείμενό του, μπορεί να εξυπηρετήσει από το μικρό παιδάκι μέχρι τον μεγαλύτερο και να του δείξει κάποια πράγματα, να τον διδάξει σωστά πάνω σε αυτό το αντικείμενο που γνωρίζει. Σίγουρα τα μέλη που μπορεί να γίνουν πολύ περισσότερα, υπάρχουν πιστεύω αρκετά μεγάλοι ορίζοντες στην πορεία, οπότε νομίζω ότι μπορεί να καλύψει ανά πάσα ώρα και στιγμή τον οποιοδήποτε που θέλει να έρθει να μάθει, πραγματικά να μάθει κάτι. Ο Σύλλογος έχει προσαρμόσει τη συνεισφορά των μελών σε πολύ χαμηλές τιμές. Εμείς θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στη νεολαία, στα παιδιά, στους εφήβους, στους ενήλικες, οποιασδήποτε ηλικίας, γιατί το πικ-πονγκ είναι ένα άθλημα το οποίο παίζεται από 5 έως 80 χρονών. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν να μάθουν πικ-πονγκ, και μάλιστα αυτή την περίοδο όπου ένας σπουδαίος προπονητής βρίσκεται εδώ στην Τρίπολη και θα αναλάβει αυτά τα τμήματα. Τώρα, εάν αθλητές μπορέσουν και έχουν ταλέντο και θέλουν να συμμετέχουν σε αγωνιστικά αθλήματα, σε αγωνιστικά πρωταθλήματα, εμείς ως Σύλλογος θα τα στηρίξουμε, θα στηρίξουμε αυτούς τους αθλητές, έτσι ώστε η Τρίπολη, εάν μπορεί, να βγάλει κάποιους σπουδαίους αθλητές στο πινκ-πονγκ. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι με ένταξαν στην ομάδα τους και μου προσφέρουν αυτή τη θέση, βοηθώντας με και εμένα να αναπτύξω το άθλημα του πινκ-πονγκ στην πόλη της Τρίπολης. Γίνεται μια πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια από το σύλλογο μας και ήταν και ένα από τα πράγματα τα οποία με τράβηξε πάνω σε αυτό. Με την βοήθεια του προπονητή μου καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα και ξεκινήσαμε με την πέμπτη θέση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Καταφέραμε να έχουμε διακρίσεις από το 2004 μέχρι το 2010 σε όλα τα διασυλλογικά πρωταθλήματα πρώτης, δεύτερης, τρίτης θέσης. Καταφέραμε να πετύχουμε με την εθνική ομάδα τη δεύτερη βαλκανική νίκη στο πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης
Και η συμμετοχή μου που μου χάρισε το χρυσό μετάλλιο σε όλους τους αγώνες TAD της Ελλάδας. Το ping-pong είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να ασχοληθεί οποιαδήποτε ηλικία. Βέβαια, τα παιδιά τα οποία θα ξεκινήσουν σε μικρότερη ηλικία θα έχουν και τη δυνατότητα να φτάσουν σε ένα επίπεδο το οποίο θα μπορούμε να μιλάμε για αγώνες εντός Ελλάδος, πανελλήνια πρωταθλήματα, σχολικοί αγώνες αργότερα, σε δυνατά επίπεδα, εξωτερικό και όλα τα λοιπά. Αυτό το οποίο θα πρέπει να οθήσει τα παιδιά στο να ακολουθήσουν το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης είναι ότι εκτός ότι καλλιεργεί και το σώμα και το πνεύμα του ίδιου του παιδιού, θα είναι και πιστεύω η απόλυτη πειθαρχία η οποία θα δημιουργηθεί στο παιδί. Θέλω να πω με αυτό ότι το παιδί, επειδή αγωνίζεται εντελώς μόνος του βάσει των δικών του δυνάμεων, θα καταφέρει και μετέπειτα στη ζωή του να πετύχει πράγματα τα οποία θα νόμιζε ότι θα είναι κατόρθωτα για αυτόν. Με το καινούριο ξεκίνημα του Συλλόγου, με τον νέο προπονητή, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε και τη νέα μας φανέλα. Θα είναι η αγωνιστική φανέλα του τμήματος ping-pong, όπως βλέπετε. Θα τη δώσουμε σε όλους τους αθλητές και θέλουμε να πούμε στους γονείς ότι όσα παιδιά και ενήλικες έρθουν, εμείς θα τους διαθέτουμε τα τραπέζια, τις ρακέτες, τα μπαλάκια, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρειάζεται για να παίξουν τένις. Οι εγγραφές του Συλλόγου έχουν ξεκινήσει. Τα μαθήματα θα γίνονται στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο. Τα τηλέφωνα του Συλλόγου για τις εγγραφές μπορεί κάποιος να τα βρει ή στη σελίδα μας στο Facebook ή στο site του Συλλόγου. Και να συμπληρώσω ότι φέτος για πρώτη φορά το τμήμα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας θα πάρει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συλλόγων αλλά και στο κύπελλο.